9 ημέρες ακόμη. Ναι, ναι. Χριστόδουλο Αθανασόπουλο. Χριστόδουλο Αθανασόπουλο, γιατί μιλάμε, Χριστόδουλο, επειδή είδαμε και τις δύο ομιλίες για δύο εκ διαμέτρου πραγματικά διαφορετικούς αντιπάλους και παρουσιάσεις στις ομιλίες τους. Και στην ουσία η καμπάνια της Κάμελα Χάρις προσπαθεί να αξιοποιήσει την αναφορά αυτή, την πολύ άσχημη αναφορά αυτή του stand-up comedian για την οποία μιλήσαμε και χθες στην ομιλία του Donald Trump στο Madison Square Garden, όπου ουσιαστικά απαξίωσε μια ομάδα Αμερικανών πολιτών, οι οποίοι ενυπάρχουν και σε πολιτείες όπως η Πενσιλβάνια, όπως το Μίσιγκαν, και θα παίξουν καταλυτικό ρόλο. Δεν γνωρίζω βέβαια, κανείς δεν γνωρίζει κατά πόσον αυτό μπορεί να επηρεάσει ενδεχομένως το turnout ή τη στάση συγκεκριμένων ψηφοφόρων απέναντι στην καμπάνια του Donald Trump. Όμως υπάρχουν και υποψήφοι βουλευτές ή γερουσιαστές οι οποίοι δεν αισθάνθηκαν καθόλου άνετα. Είχαμε τον κύριο Ντεσπόζιτο, υποψήφιο βουλευτή από τη Νέα Υόρκη, ρεπουμπλικανό, ο οποίος καταδίκασε άμεσα. Είχαμε τον κύριο Ρούμπιο, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι είναι λατινικής καταγωγής στη Φλόριδα, ο οποίος επίσης καταδίκασε αυτό το αστείο, ενώ και από την εκστρατεία του Donald Trump έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι δεν τους εκφράζει η αναφορά αυτή του κομικού. Κατά λοιπόν να αναφέρουμε ότι... Στη σκηνή του κύριου Τραμπ υπόθηκε αυτό και δεν γέλασε κανείς. Ακριβώς. Την ώρα που υπόθηκε αυτό το αχαρακτηρίστο, δεν γέλασε κανείς. Δεν ήταν μεγάλο να ξεσπάει σε γέλια. Υπάρχουν αστεία και αστεία. Αποτυχημένο. Βαρύ. Βαρύ πολύ. Ήταν πολύ βαρύ και αξιοποιείται από την καμπάνια της Κάμαλα Χάρις και πιθανώς είναι και αυτός ο λόγος που επισκέφθηκε ένα πορτορικάνικο εστιατόριο αμέσως μετά. Ήταν μια κίνηση αντανακλαστικών. Να πούμε ότι ο κύριος Τραμπ σήμερα επιτέθηκε στη Μισελ Ομπάμα, τη χαρακτήρισε χυδαία, βασικά χρησιμοποίησε την έκφραση νάστη, η οποία έχει διάφορες ερμήνειες, θα μπορούσαμε να πούμε, στα ελληνικά, με αφορμή και την παρουσία της κυρίας Ομπάμα, στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις. Πριν από 2-24 ώρα και τις δηλώσεις οποίες προχώρησε. Το σίγουρο είναι ότι πάμε σε μια κατάσταση πόλωσης. Είναι όντως αληθές ότι άπαντες οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ενδεχομένως να μην έχουμε πρόεδρο μέχρι και την Τετάρτη, αφού ισχύει και σε ορισμένες πολιτείες κρίσιμες, όπως η Πενσιλβάνια, ότι μπορεί να γίνονται αποδεκτές και επιστολικές ψήφοι μέχρι πιο αργά, με αποτέλεσμα, αν δεν υπάρχει κάποια σημαντική διαφορά που να καθιστά τον έναν ή τον άλλον νικητή, να περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι καταμετρήσεις, εκτός από το ενδεχόμενο επανακαταμετρήσεων, να αναμένουμε να ολοκληρωθούν οι κανονικές καταμετρήσεις για να έχουμε αποτέλεσμα. Τα στοιχεία που υπάρχουν είναι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κοντά. Αυτό που δείχνει momentum του Τραμπ, επαναλαμβάνουμε, είναι τα προγνωστικά των στοιχηματικών αγορών. Poly Market, Donald Trump στο 67%. Betfair στο 64%. Οικονομολόγοι δηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανή η νίκη, αλλά επαναλαμβάνουμε, κανείς αυτή τη στιγμή δεν ξέρει ποια είναι η πραγματική εικόνα με δεδομένο. Μην ξεχνάμε, ένα κομμάτι των ψηφοφόρων έχει ήδη ψηφίσει. Σωστά. Και Χριστόδουλε, το momentum που είχε η Κάμαλα Χάρις μετά το debate, που φάνηκε ότι γενικά ήταν η κερδισμένη εκείνη της βραδιάς. Έχει ξεθοριάσει. Έχει ξεθοριάσει έντονα. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι έχει χαθεί αυτή τη στιγμή. Έχει ξεθοριάσει έντονα. Και πολλοί λένε ότι ενδεχομένως ξεκίνησε από το debate των αντιπροέδρων, όπου ο J.D. Vance αποδεδειγμένα χειρίστηκε πολύ καλύτερα την τηλεοπτική αναμέτρηση σε σχέση με τον ίδιο τον Donald Trump. Και ουσιαστικά οι κινήσεις, αυτό που τονίστηκε είναι ότι οι κινήσεις της εκστρατείας της Κάμαλα Χάρις έδειχναν περισσότερο μια καμπάνια που κυνηγάει. Δηλαδή ξαφνικά ο Τραμπ άρχισε να ακυρώνει συνεντεύξεις, δεν πήγε σε διαδικασία δεύτερου debate, που για παράδειγμα μετά το πρώτο debate με τον Biden το επεδίωκε πριν από κάποια χρόνια. Και μετά τις 7-8 Οκτωβρίου άρχισαν οι δημοσκοπήσεις, ακόμη και οι δημοσκοπήσεις που είναι μπροστά η Χάρις, άρχισαν σε κάποια ποιοτικά στοιχεία να γίνονται πιο ευνοϊκές για τον Τραμπ σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις των ίδιων εταιριών στις ίδιες πολιτείες ή στην Εθνική Κάλπη. Και να αναφέρουμε ότι, για παράδειγμα, για τη λαϊκή ψήφο, το Popular Vote, τη λαϊκή κάλπη, την Εθνική Κάλπη που βλέπουμε, η οποία είναι άτυπη ασφαλώς, δεν βγάζει πρόεδρο. Εάν ο Δημοκρατικός, αυτό που έχουν τονίσει αναλυτές, είναι ότι εάν ο Δημοκρατικός έχει διαφορά από 2 ποσοστιαίες μονάδες και κάτω ή είναι πίσω, αυξάνονται οι πιθανότητες να χάσει το σώμα των εκλεκτόρων. Μάλιστα. Δηλαδή, υπάρχουν συνδυασμοί που φαίνεται να ευνοούν τον Τραμπ τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, το Χριστόδουλο. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.